πρώτη φορά θα διαβάσετε και θα μάθετε γιατί διάλεξε το 666 και δεν διάλεξε ένα οποιοδήποτε άλλο αριθμό. Είτε τριψήφιο όμοιο αριθμό, δηλαδή 555, 333, 444, 888, 999, οποιοδήποτε τριψήφιο όμοιο αριθμό, είτε ένα οποιοδήποτε άλλο τριψήφιο αριθμό. 257, 369, 553, οποιοδήποτε άλλο αριθμό. Γιατί διάλεξε το 666. Για πρώτη φορά υπάρχει μία θεολογική καταπληκτική ανάλυση, όπως έχουν ομολογήσει όσοι το έχουν διαβάσει, ιδιαίτερα θεολόγοι κλπ. Και μάλιστα και ο αείμνηστος Μητροπολίτης μου, ο κυρός Παντελεήμων Καρανικόλας, όταν διάβασε το βιβλίο, όταν βγήκε από τα πρώτα βιβλία, το πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε, έτσι το πήγα στον Σεβασμιότατο, ο οποίος βεβαίως και από πριν μου είχε δώσει την άδεια και την ευλογία του να συγγράψω το ταπεινό αυτό βιβλίο. Και όταν το διάβασε όλο το βιβλίο, αλλά και συγκεκριμένα αυτό το κεφάλαιο, μου λέει: «Πάτερ Μάξιμη, φοβερό, δεν έχω ξαναδιαβάσει τέτοια ερμηνεία», μου λέει. «Τέτοια όμορφη, τέτοια σοβαρή, τέτοια στοιχειοθετημένη, τέτοια θεολογική ερμηνεία. Καταπληκτική». Όπως σας έχω πει και σε άλλη εκπομπή, έτσι. Αυτό ήταν ένα από τα κεφάλαια που του είχαν κάνει ιδιαίτερη έτσι σημασία και μου έδωσε έτσι μόλι του την ευχή, μου έδωσε μόλι του έτσι την αγάπη και όλη του, με όλη την ψυχή, την ευχή του και την ευλογία του. Λοιπόν, πάμε στο 21ο κεφάλαιο που είναι η ερμηνεία του 13ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως. Ένα καθοριστικό κεφάλαιο σχετικά με τα θηρία, σχετικά με τα τρία θηρία, έτσι. Πολλοί νομίζουν τα θηρία της Αποκαλύψεως είναι δύο. Δεν είναι δύο τα θηρία της Αποκαλύψεως, είναι τρία. Το τρίτο είναι ο Σατανάς. Το ένα είναι ο Σατανάς, το άλλο είναι Αντίχριστος και το άλλο είναι ο Ψευδοπροφήτης. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι δύο και εκεί γίνεται και η μεγάλη σύγχυση, που άλλοι λένε ότι το πρώτο θηρίο είναι ο Αντίχριστος, άλλοι λένε ότι το δεύτερο θηρίο είναι ο Αντίχριστος κλπ. Εκεί γίνεται το μπέρδεμα. Και από πού ξεχωρίζουμε ποιο είναι, ποιο θηρίο είναι ο Αντίχριστος? Υπάρχουν όλα αυτά γραμμένα και αναλύονται και επιβεβαιώνονται έτσι μέσα στο συγκεκριμένο αυτό κεφάλαιο, το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που είναι το 21ο στο βιβλίο μας. Το 22ο κεφάλαιο, στο δεύτερο μέρος ακόμα του βιβλίου μας, έχει σχέση με τα ειδωλόθητα. Ένα θέμα το οποίο προέκυψε όσο ζούσε ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος, οι Απόστολοι γενικά, τον πρώτο αιώνα, που είχε γίνει μία σύγχυση στους πιστούς, ιδιαίτερα της Κορίνθου, που άλλοι έτρωγαν τα ειδωλόθητα, τα κρέατα που είχαν θυσιαστεί δηλαδή στα ειδωλα, αυτά είναι τα ειδωλόθητα, πήγαιναν οι ειδωλολάτρες της εποχής εκείνης, έπαιρναν τα κρέατα, τα ζώα δηλαδή, συγγνώμη, όχι τα κρέατα, τα ζώα, τα πρόσφεραν θυσία στα ειδωλα, στο Σατανά δηλαδή, έτσι. Και στη συνέχεια αυτά τα κρέατα τα έπαιρναν και τα πουλούσαν στα καπηλιά, στις αγορές, τα έπαιρναν οι άνθρωποι και τα έτρωγαν μετά. Ή τα έπαιρναν οι ίδιοι που τα είχαν προσφέρει και τα πήγαν και τα έτρωγαν μαζί με τις παρέες τους. Αυτά λοιπόν τα ζώα, πολλές φορές τα ειδωλόθητα όπως ονομάστηκαν, δεν τα έτρωγαν μόνο οι ειδωλολάτρες, αλλά πήγαν και χριστιανοί και έτρωγαν και αυτοί. Και είχε δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα και σκάνδαλο και διαφωνία στην Κόρινθο, μέσα στην εκκλησία, μέσα στους πιστούς, που άλλοι έλεγαν δεν πειράζει να τα τρώμε και άλλοι έλεγαν μα τι λέτε, αυτά έχουν προσφερθεί θυσία στα είδωλα, στους σατανάδες κλπ. Και τρώτε εσείς και έχετε σχέση με τα είδωλα? Ποια σχέση μπορεί να έχει ένας πιστός με τον δαίμονα ή με τα είδωλα κλπ. Και είχε δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα και διαμάχη στους χριστιανούς. Και επενέβη ο Απόστολος Παύλος και έβαλε τα πράγματα στη θέση. Και το αναφέραμε λοιπόν αυτό όλο το κεφάλαιο εδώ, κείμενο και ερμηνεία, αλλά και ταυτόχρονα δεν έχουμε μόνο το κείμενο και την ερμηνεία, αλλά έχουμε και δικά μας σχόλια και ανάλυση απάνω στο θέμα και ξεκαθαρίζουμε. Και το συνδυάζουμε με, με τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, το 666. Έχει σχέση λοιπόν η σφραγίδα, γιατί πολλοί λένε και υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τα οποία είναι σφραγισμένα με το 666, που είναι το σύμβολο, ο αριθμός των νόμων του Αντιχρίστου, είναι κάτι σαν ειδωλόθητο. Έτσι, είναι ειδωλόθητα αυτά. Το αναλύουμε και το αποδεικνύουμε. Το 24ο κεφάλαιο είναι το σφράγισμα και η σφραγίδα του Αντιχρίστου. Ποιο είναι το σφράγισμα και ποια είναι η σφραγίδα του Αντιχρίστου?
και πώς θα γίνει και πότε θα γίνει. Το 24ο κεφάλαιο είναι «Υπάρχει μετάνοια με το σφράγισμα». Γιατί και σε αυτό υπάρχει διαφωνία μεταξύ των πιστών. Άλλοι λένε υπάρχει, άλλοι λένε δεν υπάρχει. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αποδεικνύεται μέσα στο βιβλίο μας. Το 25ο κεφάλαιο έχει τίτλο «Ενημερώνουμε, προειδοποιούμε και δεν εκφοβίζουμε». Όλα αυτά τα οποία γράφουμε μέσα στο βιβλίο έχουν σκοπό να ενημερώσουν, να προειδοποιήσουν τους πιστούς και όλους τους ανθρώπους, όσοι θέλουν να ακούσουν, και σε καμία περίπτωση να εκφοβήσουν, να φοβήσουν, να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Διότι εάν παράδειγμα κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι αυτός ο σκοπός, τότε οι πρώτοι οι οποίοι ήθελαν να εκφοβήσουν και να τρομοκρατήσουν τον κόσμο είναι οι Άγιοι που έγραψαν όλα αυτά. Και συγγνώμη για αυτό που θα πω, έτσι άπαγε της βλασφημίας, και ο ίδιος ο Κύριός μας, ο οποίος μας μίλησε για αυτά τα πράγματα, για τα σημεία των καιρών, για τον Αντίχριστο και τη Δευτέρα Παρουσία. Άρα οι πρώτοι τρομοκράτες, οι πρώτοι οι οποίοι φοβίζουν και τρομοκρατούν τον κόσμο είναι οι Άγιοι μας, είναι οι Απόστολοι και ο Κύριός μας φυσικά. Μπορεί να το ισχυρίσει κανείς αυτό το πράγμα? Εχέφρον νους. Έχουν σώα στα σφρένας. Καλοπροαίρετος πιστός σε καμία περίπτωση. Είναι, ακόμα και να το διανοηθεί κανείς, είναι βλασφημία. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν εμείς και η ταπεινότητα μου στη συγκεκριμένη περίπτωση που επαναλαμβάνει τα λόγια των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας και του Κυρίου μας να φοβίζουμε και να τρομοκρατούμε? Απλώς είναι μία καραμέλα και ένα ψεύτο επιχείρημα, ένα ψεύτο δίλημα, το οποίο δεν έχουν κάποιοι κάτι να πούνε συγκεκριμένο και να αναιρέσουν όλα αυτά τα οποία αποδεικνύονται με στοιχεία πάνω από 1000 παραπομπές. Έτσι, μέσα αυτό στο ταπεινό μας βιβλίο, ο Αντίχριστος ήλθε, υπάρχουν κείμενα και αρχαία και στην Καθομιλουμένη, έτσι, από την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες, και αρχαία κείμενο και ερμηνεία μετάφραση, όπως θέλετε πείτε το, όπως το καταλαβαίνει ο καθένας σας, έτσι, πάνω από 1000 παραπομπές. Δεν είναι 1, 2, 3, 5, 10. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει σελίδα που δεν υπάρχει παραπομπή σε Αγία Γραφή και στους Αγίους Πατέρες. Τουλάχιστον 1, για να μην πω και 2 και 3 και 4 και 5 πολλές φορές. Και 10 σε μία σελίδα. Είναι γεμάτο από παραπομπές και αναφορές στην Αγία Γραφή και στους Αγίους Πατέρες. Δεν έχουν λοιπόν καμία πρόθεση, αλλά αυτό το χρησιμοποιούν σαν ένα ψεύτο επιχείρημα, σαν ένα δίλημα, προκειμένου να επηρεάσουν και να μην αφήσουν κάποιους να διαβάσει το βιβλίο μας. Και επ' ευκαιρία, επαναλαμβάνω, γιατί σε 5 λεφτά, 10 το πολύ θα τελειώσει η εκπομπή μας, την προσφορά των εκδόσεων Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, που σήμερα, 29, βέβαια έχουμε πει τώρα στις 30, έτσι, πρωτοκυκλοφόρησε πριν ένα χρόνο ακριβώς, 29 Απριλίου, 2006, κυκλοφόρησε για πρώτη μέρα το βιβλίο μας «Ο Αντίχριστος ήλθε 1983». 2013, το οποίο αγκαλιάστηκε από όλους εσάς τους αγαπητούς και ευσεβείς χριστιανούς, κατά εκατοντάδες, κατά χιλιάδες, έχουν φύγει εκατοντάδες, έχουν φύγει χιλιάδες βιβλία, έτσι, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, από όλο τον κόσμο παίρνουν και παραγγέλουν το βιβλίο. Και όχι μόνο το ευχάριστο δεν είναι ότι φεύγει το βιβλίο, έτσι, το ευχάριστο είναι ότι ο κόσμος που το διαβάζει το δέχεται, το αποδέχεται, το πιστεύει στην συντριπτική του πλειοψηφία του 99,9%. Τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου, μέσα από γράμματα, μέσα από επιστολές, μέσα από τηλέφωνα, μέσα από προσωπικές επαφές κλπ. Αυτό είναι το ευχάριστο και μου δίνει με ένα μεγάλη χαρά, διότι βλέπω ότι ο σκοπός του βιβλίου έχει επιτευχθεί. Μόνο αυτή, και εδώ να σταματήσει το βιβλίο να κυκλοφορεί, έτσι, μόνο αυτοί οι χιλιάδες οι οποίοι το διάβασαν και οι οποίοι το μετέφεραν και το έδωσαν και σε άλλους να το διαβάσουν, γιατί ένας που το παίρνει το βιβλίο δεν το διαβάζει μόνο ένας, το διαβάζει, αν το πάρει ο άντρας, το διαβάζει και η γυναίκα, το διαβάζουν και τα παιδιά. Αν το πάρει η γυναίκα, το διαβάζει και ο άντρας και τα παιδιά. Το διαβάζει μια οικογένεια, το διαβάζουν 5-6 άτομα. Και μετά, μόλις το διαβάζουν αυτοί, το παίρνουν και το δίνουν σε άλλο. Το διαβάζουν και άλλοι. Το ένα βιβλίο λοιπόν αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 10 ακόμα ανθρώπους. Που όλοι αυτοί έτσι μεταφράζουν σε χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου το έχουν δεχτεί, το έχουν αποδεχτεί και το έχουν πιστέψει και έχει αλλάξει η ζωή τους και έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία, κυρίως την πνευματική, έτσι που αυτό έχει να κάνει, όπως λέγει και ο Άγιος Κύριλλος, ασφάλιζε την ψυχή
να ασφαλίσει την ψυχή, σας το λέω κατευθείαν με τη μετάφραση, να ασφαλίσει την ψυχή σου, λέει, άνθρωπε, έρχεται η Εκκλησία του Χριστού και σου βεβαιώνει και σου καταγράφει και σου καταθέτει όλα αυτά τα σχετικά με τον Αντίχριστο. Η ίδια, λέει, η Εκκλησία του Χριστού. Τώρα, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, είτε γίνουν επί των ημερών μας, τότε που ζούσε ο Άγιος Κύριλλος, τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, είτε όχι, δεν το γνωρίζουμε, λέει, πότε θα γίνουν αυτά όλα τα σημεία και τα γεγονότα με τον Αντίχριστο. Δεν το γνωρίζουμε, λέει ο Άγιος Κύριλλος, τον 4ο αιώνα. Αλλά παρόλα αυτά, λέει, είναι καλό να τα γνωρίζουμε για να προετοιμαστούμε και να προασφαλίσουμε και να ασφαλίσουμε την ψυχή μας και το σώμα μας. Και δεν φτάνει, λέει, μόνο αυτό, αλλά όλοι εσείς που το μάθατε, που τα μάθατε όλα αυτά που σας λέω και θα τα ακούσετε και θα τα διαβάσετε και λοιπά από αυτά που θα γράψω, είστε υποχρεωμένοι, έχετε χρέος, έχετε καθήκον να τα διαδώσετε, λέει, έτσι και σε όλους τους αδερφούς σας, για να τα μάθουν και αυτοί και να προετοιμαστούν και αυτοί και να ασφαλίσουν και αυτή την ψυχή τους. Τα λέγει επακριβώς, έτσι όπως σας τα λέω, στην ελεύθερη απόδοση, ο Άγιος Κύριλλος, ο Ιεροσολύμων, από τον 4ο αιώνα. Υπάρχει το κείμενο μέσα, υπάρχει και η παραπομπή που μπορεί να το βρει κανείς σε ποιο τόμο της πατρολογίας και σε ποια σελίδα. Πάμε στο 26ο κεφάλαιο, που είναι... Έχουμε πλέον στο τρίτο μέρος και τελευταίο μέρος του βιβλίου μας, που είναι πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Δεν έχω άλλη λέξη να πω, έτσι, συγκλονιστικό κεφάλαιο, αποκαλυπτικό κεφάλαιο. Δεν έχω άλλες λέξεις, αυτές οι δύο είναι οι πιο ταιριαστές. Συγκλονιστικό και αποκαλυπτικό. Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Ξέρουμε πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας ή όχι. Έχει πει ο Κύριός μας και οι Άγιοι μας πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία ή όχι. Ξέρουμε η μέρα που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία ή όχι. Ξέρουμε μήνα που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία ή όχι. Ξέρουμε χρόνο που θα γίνει, αιώνα που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία ή όχι. Ξέρουμε χρόνο που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία ή όχι. Τα ξέρουμε όλα αυτά ή δεν τα ξέρουμε. Μας τα έχει πει ο Κύριός μας και οι Άγιοι μας ή δεν μας τα έχουν πει. Ένα κεφάλαιο 40 με 50 σελίδες, με πάρα πολλά ντοκουμέντα μέσα και στοιχεία, αγιογραφικά και αγιοπατερικά, που αποδεικνύουν αυτό που σας λέω, εάν γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε, που φυσικά, έτσι, περισσότεροι λένε ότι δεν γνωρίζουμε και πολλοί κληρικοί, δεν είναι κακό, είναι αλήθεια, γεγονός, το λένε ότι δεν γνωρίζουμε και βέβαια χρησιμοποιούν το γνωστό και χιλιοϋπωμένο σημείο της Αγίας Γραφής, περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδής είδεν, ούτε οι άγγελοι, ούτε ο Ιησούς, ούτε ο Κύριος, παρά μόνο ο Πατήρ, έτσι που λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, με μια μικρή παραλλαγή ο ένας από τον άλλο. Δεν γνωρίζουμε, λέει. Βέβαια υπάρχει το αμέσως επόμενο κεφάλαιο μετά το πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του 26ου, είναι το 27ο που ερμηνεύω αυτό το συγκεκριμένο χωρίο, περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδής γνωρίζει ούτε οι άγγελοι ούτε ο Υιός παρά μόνο ο Πατήρ. Και δεν το ερμηνεύω εγώ, εδώ δεν έχω πει τίποτα σαν Πατήρ Μάξιμος, έχω αφήσει να μιλήσουν οι Άγιοι. Βάζω τι λένε οι Άγιοι για το συγκεκριμένο χωρίο. Όχι πως το ερμηνεύει ο Πατήρ Μάξιμος ή ο κάθε πατήρ, εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε τι λέω εγώ σαν Πατήρ Μάξιμος, ούτε τι λέω κάθε πατήρ, όποιος κι αν είναι αυτός, με όλο το σεβασμό και την αγάπη που έχω στο Ράσο και στους ιερείς μας και στην Εκκλησία μας. Έτσι, εμένα με ενδιαφέρει τον Πατέρα Μάξιμο, τον Πατέρα Μάξιμο, και αυτό πρέπει να ενδιαφέρει για τον κάθε πιστό, τι λέει η Εκκλησία μας για το συγκεκριμένο χωρίο. Τα λέω Εκκλησία μας, δεν εννοώ την εκάστοτε διοικούσα Εκκλησία. Έτσι, αυτή μπορεί να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, αλλά μπορεί και να μην ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Όπως πολλές φορές, ανά τους αιώνες, αν ανατρέξουμε εκκλησιαστική ιστορία, πολλές διοικούσες Εκκλησίες δεν ορθοτομούσαν το λόγο της Εκκλησίας και κήρυταν διάφορες αιρέσεις. Ούτε μία φορά έγινε αυτό, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε πέντε, ούτε δέκα. Αμέτρητες φορές. Όλες οι οικουμενικές και οι τοπικές σύνοδες έγιναν για να καταδικάσουν κυρίως πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και κληρικούς οι οποίοι δεν ορθοτομούσαν το λόγο της αληθείας. Και ολόκληρες συνόδους οι οποίες δίδασκαν αιρέσεις. Δεν είναι πρώτη φορά λοιπόν, ούτε είναι περίεργο και παράξενο αυτό το πράγμα. Εμένα λοιπόν με ενδιαφέρει τι λένε οι Άγιοι μας, τι λέει η Εκκλησία μας.
πώς ερμηνεύουν οι Άγιοι μας στο συγκεκριμένο χωρίο. Οι Άγιοι μας το ερμηνεύουν όπως το λένε αυτοί οι συγκεκριμένοι κληρικοί ή οι θεολόγοι, τότε και εγώ θα το δεχθώ. Και θα πω: έχετε δίκιο. Δεν γνωρίζει ούτε ο Χριστός και κανείς δεν γνωρίζει κλπ. Εάν όμως λένε κάτι άλλο, τότε πρέπει να μας προβληματίσει. Και να δούμε γιατί λένε οι Άγιοι κάτι άλλο από αυτό που υποστηρίζουμε εμείς όταν λέω οι αυτοί συγκεκριμένοι ιερείς και θεολόγοι οι πιστοί. Δεν πρέπει να συμφωνούμε με αυτά που λένε οι Άγιοι μας. Πρέπει να συμφωνούμε. Τουλάχιστον εγώ δεν διανοούμε να σκεφτώ, όχι να το πω και να το πράξω, να αμφισβητήσω τους Αγίους μας. Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό και όλο το βιβλίο στηρίζεται, ερείδεται επάνω στους Αγίους Πατέρες και στην Αγία Γραφή. Ξέρουμε λοιπόν πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Βεβαίως και ξέρουμε. Βεβαίως, σας λέγει η ταπεινότητα μου, και οι Άγιοι μας και ο Κύριος μας τα είχαν πει όλα. Τα λέμε όλα, όλα. Το γιατί δεν το ξέραμε είναι άλλο θέμα. Το γιατί δεν το είχαμε καταλάβει είναι άλλο θέμα. Το γιατί δεν το γνωρίζαμε είναι άλλο θέμα. Το γιατί δεν επέτρεψε ο Θεός τα προηγούμενα χρόνια να υποθεί και να κυκλοφορήσει είναι άλλο θέμα, το οποίο συζητιέται και το οποίο βεβαίως αναλύονται μέσα διεξοδικά στο βιβλίο. Το 27ο κεφάλαιο που το είπαμε είναι η περιδία της ημέρας εκείνης και ώρας, ουδής γνωρίζει ούτε οι άγγελοι ούτε ο Υιός πώς το ερμηνεύουν οι Άγιοι το συγκεκριμένο χωρίο και όχι πώς το λέει ερμηνεύει ο καθένας, όποιος και αν είναι αυτός. Το 28ο είναι τι μέλη γενέστε. Ωραία. Καταγράψαμε όλα αυτά, είπαμε όλα αυτά, τα αναλύσαμε όλα αυτά, γράψαμε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες για τα σημεία των καιρών, για τον αντίχριστο κλπ. Τώρα από εδώ και πέρα τι κάνουμε, πώς πρέπει να αντιδράσουμε, πώς πρέπει να προετοιμαστούμε. Έτσι, ποια είναι η προετοιμασία μας και τι πρέπει να κάνουμε. Ένα ωραίο και πολύ έτσι διδακτικό κεφάλαιο και πρακτικό κεφάλαιο, το οποίο είναι και αυτό περίπου γύρω στις 30 με 40 σελίδες, με όλα και είναι τα απαραίτητα που χρειάζεται για όλους εμάς την εποχή που ζούμε, που επέτρεψε χάρη του Θεού, να ζήσουμε. Το 29ο είναι σε ποιους πνευματικούς οφείλουμε υπακοή. Υπάρχει η εντύπωση και η πεποίθηση πολλών ανθρώπων ότι πρέπει να κάνουμε αδιάκριτη υπακοή στους πνευματικούς μας, ό,τι και να μας λένε, ό,τι και να μας προτρέπουν κλπ. Είναι αυτό ή δεν είναι. Τι λένε οι Άγιοι μας, τι λέει η Εκκλησία μας. Οφείλουμε αδιάκριτη υπακοή ή πρέπει να υπάρχει διακριτική σε άλλα από αυτά που λένε να τους ακούμε και σε άλλα όταν μας λένε κάποια πράγματα να μην τους ακούμε. Και φυσικά συμβαίνει το δεύτερο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τους ακούμε, δεν τους ακολουθούμε και φεύγουμε μακριά από οποιονδήποτε πνευματικό ή ουδήποτε βαθμό. Έτσι μας λέγει να κάνουμε πράγματα που είναι αντίθετα με την Αγία Γραφή, αντίθετα με τους Αγίους Πατέρες, αντίθετα με την πίστη μας και την Ορθοδοξία μας. Και αυτό έτσι αποδεικνύεται με κείμενα των Αγίων. Οι Άγιοι μας το λένε αυτό. Η ίδια η Εκκλησία μας το λέει αυτό. Η ίδια η Αγία Γραφή, ο ίδιος ο Κύριος μας λέγει αυτό το πράγμα. Προσέξτε, εάν ο πνευματικός σας πει, ο καθοδηγητής σας πει να κάνετε αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι σύμφωνα με την Εκκλησία και με τα δικά μου τα λόγια, να τα κάνετε. Αν σας πει αντίθετα, δεν θα τον ακούσετε, δεν θα τον ακολουθήσετε και θα φύγετε μακριά, όπως φεύγουν τα πρόβατα μακριά από ένα ψεύτικο και από ένα ξένο ποιμένα. Το 30ο κεφάλαιο είναι η θεάρεστος μετάνοια, η δύναμη της μετανοίας, πόσο σπουδαία και μεγάλη είναι η μετάνοια για τον άνθρωπο, πώς τα σβήνει όλα και πώς καθαρίζει και λευκαίνει η ψυχή του ανθρώπου και ξεκινάει πλέον αναγεννημένος. Το 31ο είναι η δύναμη της ελπίδας, η προς το Θεόν ελπίδα, πόσο βοηθάει τον άνθρωπο να έχει ελπίδα στο Θεό, ότι ο Θεός είναι πατέρας μας, ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός θέλει να μας σώσει όλους τους ανθρώπους. Μας αγκαλιάζει συνέχεια και προσπαθεί να μας βοηθήσει και να μας σώσει. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε κοντά του και φεύγουμε, απομακρυνόμαστε. Δεν φεύγουμε, ο ήλιος είναι σταθερός. Εμείς φεύγουμε μακριά από τον ήλιο. Όσο φεύγουμε μακριά από τον ήλιο, τόσο παγώνουμε και κρυώνουμε. Όσο ερχόμαστε κοντά στον ήλιο, ζεσθενόμαστε. Το ίδιο και ο Θεός. Ο Θεός είναι εκεί, στη θέση του ήλιου. Και όποιος πάει κοντά του, ζεσταίνεται και γεμίζει αγάπη και χαρά και οτιδήποτε άλλο καλό κλπ. Άμα φεύγεις μακριά από τον ήλιο, μακριά από τον Θεό, τα στερήσει όλα αυτά. Το 32ο κεφάλαιο, η εμφάνιση του σημείου του Σταυρού, είναι το πρώτο τελευταίο σημείο από τα σημεία των καιρών πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Έτσι, δευτερόλεπτα, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά λέξη δευτερόλεπτα, πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, πριν την έλευση δηλαδή της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας, του ερχομού του Κυρίου μας, συγγνώμη,
θα δούμε όλοι οι άνθρωποι της γης, όλοι οι άνθρωποι της γης, από οποιοδήποτε σημείο της γης, θα δούμε πάνω στον ουρανό το σύμβολο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού του Κυρίου μας. Το σημείο της σταυρικής θυσίας του Κυρίου μας, αυτό που στάθηκε αφορμή της σωτηρίας μας. Και το 33ο είναι ο ερχομός της ενδόξου και δευτέρας παρουσίας του Κυρίου μας και με αυτό κλείνουμε και το τρίτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου μας, τα τρία μέρη με τα 33 κεφάλαια. Μετά είναι ο επίλογος του βιβλίου και μετά είναι τα παραρτήματα. Έχουμε δύο παραρτήματα, όπως το παράρτημα Α είναι όλα τα κείμενα των Αγίων Πατέρων και της Αγίας Γραφής στο αρχαίο κείμενο, πρωτότυπα, που δεν τα βάλαμε μέσα στο βιβλίο για να μην δυσκολεύεστε, να μην πιάνουν χώρο και δεν μπορείτε να το καταλάβετε κλπ. Να κατονίσετε, θα πήγαμε στο τέλος του βιβλίου, σε ειδικό μέρος, στο παράρτημα Α, που εκεί είναι όλα τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων στα αρχαία, που δεν μπορείτε περισσότερο να το καταλάβετε. Και μέσα στο βιβλίο, στη συντριπτική πλειοψηφία, έχουμε την ερμηνεία ή την μετάφραση των κειμένων αυτών. Και στο δεύτερο παράρτημα είναι κάποια άλλα κείμενα κάποιων άλλων συγγραφέων και βιβλίων κλπ. Στο τρίτο, μετά είναι η βιβλιογραφία του βιβλίου, όλα εκείνα τα βιβλία τα οποία μελέτησα και διάβασα προκειμένου να συγγράψω αυτό το βιβλίο. Και στο τελευταίο μέρος είναι το φωτογραφικό υλικό του βιβλίου, έτσι που αρκετές φωτογραφίες σχετικές με το θέμα. Αυτό λοιπόν είναι το βιβλίο που βλέπετε και στην οθόνη και στην τηλεόραση με τίτλο «Ο Αντίχριστος ήλθε 1983-2013» που έχει περίπου 700 σελίδες μεγάλο μεγέθους σε α4 μέγεθος και έχει μέσα πάνω από 1000 παραπομπές, πάνω από 1000 παραπομπές, αναφορές δηλαδή στην Αγία Γραφή και στους Αγίους Πατέρες που επιβεβαιώνουν όλα αυτά τα οποία λέγει ταπεινότης μου, γι' αυτό και δεν μπορεί κανείς να το αντικρούσει, δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει. Μπορεί να λέγει λόγια στον αέρα, μπορεί να λέει συκοφαντίες, να ρίχνει λάσπες κλπ, αλλά να αντικρούσει το βιβλίο με επιχειρήματα δεν μπορεί κανένας. Και δεν μπορεί κανένας, όχι γιατί το έγραψε ο πατήρ Μάξιμος, καμία σχέση. Εγώ είμαι ο τελευταίος των τελευταίων. Έτσι. Αλλά γιατί αυτά τα οποία είναι μέσα είναι λόγια των Αγίων Πατέρων και της Αγίας Γραφής. Τα περισσότερα είναι λόγια των Αγίων. Απλώς εγώ τα μεταφέρω και τα καταγράφω. Και τα συνδέω μεταξύ τους, αν θέλετε. Έτσι. Συνδέω όλα αυτά μεταξύ τους. Γι' αυτό και δεν μπορεί κανείς, επαναλαμβάνω, να το αντικρούσει. Και πέρασε ένας χρόνος και δεν έχει καταφέρει κανείς, δεν έχει μπορέσει όχι δεν έχει καταφέρει, να αντικρούσει το βιβλίο με στοιχεία, όχι με λόγια και με ψευτο έτσι επιχειρήματα κλπ, με σοβαρή και αντίστοιχη έρευνα και μελέτη. Και με ευκαιρία να πω ότι για την ιστορία να υπάρχει και αυτό καταγεγραμμένο έτσι μέσα στην τηλεόραση, στο λόγο της σημερινής εκπομπής, ότι έχω στείλει εδώ και καιρό και επιστολή στην Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος μας. Να πω ότι την έστειλα όπως οφείλω, όπως ορίζει ο κανονισμός και οι νόμοι της Εκκλησίας μας, έτσι μέσα από την προϊσταμένη μου αρχή, από τον Μητροπολίτη Κορίνθου, τον νέο Μητροπολίτη Κορίνθου, τον κύριο Διονύσιο Μάνταλο, την επιστολή αυτή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας, προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο κλπ. Και δεν την έστειλε ο Σεβαστός Μητροπολίτης Κορίνθου στην Ιερά Σύνοδο, έτσι και σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας Ελλάδος μπορούσα πλέον εγώ να πάω ο ίδιος στον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου και να καταθέσω αυτή την επιστολή, την οποία δεν ξέρω για ποιους λόγους, έτσι, ο Μητροπολίτης μου, ο Κορίνθου, ο κ. Διονύσος, δεν θέλησε να τη στείλει στην Ιερά Σύνοδο. Έχω δώσει λοιπόν και επιστολή, αλλά και το βιβλίο, το οποίο βιβλίο βεβαίως από τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας τους το έχω στείλει σε όλους τους πρωτίστως βεβαίως στον Μακαρέο του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάση Ελλάδας, τον κύριο Χριστόδουλο, αλλά και σε όλους τους σεβαστούς και αγαπητούς ιεράρχες μας, μητροπολίτες μας, όλης της Ελλαδικής Εκκλησίας, έτσι και στους 80 περίπου, που από αρκετούς εξ αυτών έχω λάβει συγχαρητήριες και ευχαριστήριες επιστολές, στις οποίες και ευχαριστώ για άλλη μία ακόμη φορά από εδώ το ταπεινό βήμα της εκπομπής μας. Έχει σταλεί και στα Πατριαρχία, έχει σταλεί σε όλες τις αρχές τις εκκλησιαστικές.
Αλλά παρόλα αυτά, έτσι έκανα και ένα επιπλέον ακόμα βήμα, μια, θέλετε, που δεν την όφυλα, αλλά επειδή δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και είμαι σίγουρος για αυτά που έχω γράψει, έχω καταθέσει και επιστολή, επαναλαμβάνω, στη Διαρχή Ιεράς Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος, που ζητώ την Σύνοδο της Ιεραρχίας μας να ασχοληθεί με το βιβλίο, να το δει, να το διαβάσει, έτσι, και να αποφανθεί κατά πόσο το βιβλίο είναι ορθόδοξο, όπως πιστεύει ταπεινώτης μου, ή έχει μέσα πράγματα τα οποία δεν είναι ορθόδοξα. Ας βγει λοιπόν επίσημα η Εκκλησία μας, η Εκκλησία της Ελλάδος, έτσι, υπό τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Χριστόδουλο, όπου ανήκει και ταπεινώτης μου ως ηγούμενος στην Ιερά Μονή του Αγίου Κοσμάτου του Λού στη Μητρόπολη Κορίνθου. Ας βγει λοιπόν επίσημα η Εκκλησία μας, αφού διαβάσει και μελετήσει το βιβλίο, και να πει αυτά τα οποία έχει να πει. Εγώ έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου, το έγραψα, το έστειλα στο μακαριότο, σε όλους τους Μητροπολίτες μας, δεν πήρα καμιά αρνητική απάντηση από κανένα. Τα λέμε από κανένα Μητροπολίτη. Ούτε από τον μακαριότατο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, για να κλείσω κάποια στόματα κάποιων, έτσι, το κατέθεσα και στην Ιερά Σύνοδο, στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, και ζητάω με τον προσήκοντα σεβασμό και οικώς, έτσι, να ασχοληθεί η αρμόδια επιτροπή που ασχολείται με τα θέματα αυτά και να μελετήσει το βιβλίο και να αποφανθεί εάν είναι σύμφωνο με την Αγία Γραφή, Παλαιά και Νέα Διαθήκη, με τους Άγιους Πατέρες, ή κάπως φάλει. Γιατί άνθρωπος είμαι κι εγώ, μπορεί κάποιος, ας πούμε, να εύλογα να διαρωτηθεί, καλά, και ποιος είναι ο πατήρ Μάξιμος? Και φυσικά, ποιος είναι ο πατήρ Μάξιμος? Κανένας δεν είμαι. Δεν λέω ότι είμαι κάποιος, ούτε τον προφήτη κάνω, ούτε τον Άγιο κάνω, ούτε τίποτα. Ένας απλός, ταπεινός, μοναχός, ηγούμενος και αμαρτωλός άνθρωπος. Λοιπόν, και καλό βεβαίως είναι, έτσι, γι' αυτό και παρακαλώ την Διαρκή Ιερά Σύνοδο να ασχοληθεί με το θέμα, γραπτός, όχι προφορικός, το έχω κάνει γραπτός, επαναλαμβάνω, εδώ και αρκετό καιρό, και περιμένω την απάντηση της Συνόδος μας, της Ιεραρχίας μας, έτσι. Και εν αναμονή της απαντήσεως, περιμένουμε και θα σας ενημερώσω όταν θα υπάρχει κάποια απάντηση. Αυτά λοιπόν είναι τα σχετικά με το βιβλίο. Δυστυχώς η ώρα πέρασε. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματά σας σήμερα. Θα διαβάσω στην επόμενη εκπομπή. Σας το υπόσχομαι. Έτσι, ό,τι μηνύματα υπάρχουν. Να υπενθυμίσω τις δύο. Να υπενθυμίσω ότι μόνο για τη σημερινή ημέρα και όσο κράτησε η εκπομπή μας, αλλά και λίγο ακόμα μετά την εκπομπή, γιατί από ό,τι με ενημέρωσαν υπάρχει μεγάλη ζήτηση και δεν προλαβαίνουν αυτοί που βρίσκονται στο τηλεφωνικό κέντρο, συνεργάτες μου, να παίρνουν όλα τα τηλέφωνά σας. Έτσι, θα καθίσουν λίγο διάστημα και μετά το τέλος της εκπομπής, αφού κλείσει η εκπομπή. Για όσους από εσάς θέλετε, ή κάποιοι που δεν άκουσαν στην αρχή την προσφορά αυτή των εκδόσεων Άγιος Κοσμάς και ανοίξει τώρα προς το τέλος, ή στο ζάπινγκ απάνω, πέσατε στην εκπομπή μας, έτσι, μόνο για αυτή την ώρα, λίγη ώρα ακόμα, μισή ωρίτσα, λόγω του ότι σήμερα έκλεισε ένας χρόνος, 29 Απριλίου πρωτοκυκλοφόρησε το βιβλίο μας το 2006, 29 Απριλίου σήμερα είναι, θα λέγαμε, ο πρώτος χρόνος κυκλοφορίας, και σαν γενέθλια, να το πούμε έτσι, και σαν προσφορά για όλους εσάς που παρακολουθούν την εκπομπή μας και κάθεστε όλη αυτή την ώρα και μας τιμάτε με το ότι ακούτε όλα αυτά τα ταπεινά λόγια και υπομένετε μέχρι αυτή την ώρα που πολλοί από εσάς θέλετε να κοιμηθείτε, να ξεκουραστείτε και να πάτε αύριο το πρωί στη δουλειά σας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία λοιπόν προσφορά από τις εκδόσεις, στην μισή τιμή το βιβλίο, μόνο, επαναλαμβάνω, όσο διαρκούσε η εκπομπή μας, και μισή ωρίτσα μετά που θα είναι ακόμα στο τηλεφωνικό κέντρο συνεργάτης μου, έτσι. Και από αύριο φυσικά θα επανέλθει στην κανονική του τιμή, που και πάλι είναι προσφορά, έτσι, με έκπτωση 30%. Λοιπόν, να πούμε και τις δύο προσκυνηματικές εκδρομές μας, που έχουμε μία είναι μονοήμερη, που θα γίνει στην Αγία Θεοδώρα στη Βάστα, στην Αρκαδία, ημερομηνία 19 Μαΐου, ημέρα Σάββατο, 19 Μαΐου, ημέρα Σάββατο, και η άλλη είναι 8 ημέρες στους Αγίους Τόπους, Κάιρο, Σινά
και Ιεροσόλυμα, όλους τους Αγίους Τόπους, από 3 Ιουλίου μέχρι και 11 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και για τη μία προσκυνηματική εκδρομή, τη μονοήμερη, και για την πολυήμερη, οκταήμερη στους Αγίους Τόπους, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα του Αγίου Κοσμάτου Τολού που είναι 210-82-39-300 και 82-34-332. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10 με 2 και 5 με 7. 10 με 2 ή 5 με 7 καθημέρα Δευτέρα έως Παρασκευή. Για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε, έτσι, ερώτηση για τις δραστηριότητες μας, τις εκδρομές, για το βιβλίο και σχετικά. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι και κάθε Τετάρτη βρίσκομαι στα γραφεία και του Αγίου Κοσμάτου του Τολού, επί της οδού Τωσίτσα 1Β, από τις 11 μέχρι τις 3, σχεδόν πάντα κάθε Τετάρτη, έτσι, για να δεχτώ είτε με τηλέφωνο είτε χωρίς τηλέφωνο. Απλώς αν δείτε χωρίς τηλέφωνο, χωρίς να προηγηθεί τηλέφωνο, θα ταλαιπωρηθείτε γιατί υπάρχουν άλλοι πριν από εσάς και θα περιμένετε αρκετή ώρα. Για καλό είναι να προηγηθεί ένα τηλέφωνο για τη δική σας εξυπηρέτηση. Είμαι λοιπόν εκεί και δέχομαι οποιονδήποτε, έτσι, όταν λέμε οποιονδήποτε, οποιονδήποτε θέλει να έρθει να με συναντήσει από κοντά, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε είτε θέματα τα οποία αφορούν το βιβλίο, είτε θέματα τα οποία αφορούν προσωπικά τον ίδιο, είτε οποιοδήποτε άλλο θέμα εκείνος επιθυμεί. Λοιπόν, νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να σας ευχαριστήσω όλους. Να πω ότι να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, έτσι, ότι η προσφορά ισχύει μόνο κατά την διάρκεια της εκπομής. Μην πάρετε δηλαδή την Τρίτη και πείτε ο πατήρ Μάξιμος είπε ή αύριο, ας πούμε, ξέρω εγώ, το μεσημέρι, το απόγευμα κλπ. Και είπε το πατήρ Μάξιμος στην τηλεόραση με σύντιμη το βιβλίο. Η προσφορά ήταν μόνο καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και λίγη ώρα μετά το κλείσιμο της εκπομπής μας. Έτσι, να μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Μόνο για την ώρα της εκπομπής και λίγο μετά την εκπομπή. Από αύριο δηλαδή θα επανέλθει στην φυσιολογική τιμή που και πάλι είναι προσφορά με έκπτωση 30%. Απλώς σήμερα στην εκπομπή μας ήταν η μισή τιμή του βιβλίου. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί μας, ο Θεός... Αν σ' αρέσει, τότε όταν έβγαινε απόφαση...